Εμείς λέμε όλες αυτές τις μέρες που δουλεύουμε με ανθρώπους στους περιφύλλους ότι ουσιαστικά το ζήτημα δεν είναι ζήτημα οδικής ασφάλειας, είναι ζήτημα οδικής ανασφάλειας. Και σας το λέω αυτής της αρχής. Οδικής ανασφάλειας, στην οποία η Ελλάδα δικαιούται δυστυχώς πρωταθλήτρια μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Οι περισσότεροι από εσάς, γιατί ακριβώς στη δική, έχετε όπως έχω και εγώ τα πρόσφατα στοιχεία του Διεθνούς Δίκτυου Κοινωνικής Πρόοδου. Και εκεί εμείς τι βλέπουμε, ότι η χώρα μας κατατάσσεται στην 43η θέση. Είναι βιογραφός όσον αφορά τις χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχω κάποια νούμερα που λέει ότι τα θανατηφόρα νοικοκυριά σε Ευρώπη με 12 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους πιστεύουν ότι τους ξεπερνούν. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μπορεί να χάσουν τη ζωή τους σε ευρωπαϊκό σύμβολο στη χώρα μας την πλάση στην πολιτεία μας. Και όπως φανερούν επίσης οι αριθμοί της συγκεκριμένης έκθεσης αλλά και άλλων που έχει γίνει μια σχετική έρευνα με ποιοτικά χαρακτηριστικά, το βαρύ κτίριμο αυτό νέα τίμημα το πληρώνουν τις ζωές τους οι νέοι και οι νέες και δεν νομίζω ότι έχουμε στοιχεία άλλα που μπορεί να αμφισβητήσει κανείς αυτό. Αν έτσι είναι τα πραγματολογικά στοιχεία, αν αυτά αντιμετωπίζεται καθημερινά, νομίζω ότι συγκρίζομαι πάλι εκ της εξαρχής ότι το πρόβλημα μέσα στην έννοια της πολιτικής βούλησης για μια επιτέλους δραστική αντιμετώπιση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Και τούτο, φίλε και φίλοι, γιατί η συνηθισμένη δικαιολογία που ακούγεται μετά από ένα δικό συμβάν με ανθρώπινα θύματα είναι ότι αυτό οφείλεται γενικά και άλλωστε στον ανθρώπινο παράγοντα, το αδέλφο. Δεν είναι όμως έτσι. Ή τουλάχιστον εμείς επιχειρούμε να σταματήσει πολύ σύντομα να ακούγεται γι' αυτό. Δεν φταίνε άνθρωποι, δεν φταίνε για τα θύματα κάθε φορά. Φταίνε οι επίσκοποι, οι επίδομες, κρίσεις πολιτικής βούλησης επαναλαμβάνω, για ανατροπές και για διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Φταίνε για τις σοβαρές πρόληψεις. Πρόληψεις που ας μην ξεχνάμε, συμφέρει οικονομικά περισσότερο από την καταστολή ή την αποκατάσταση των ζημιών και ελπίζω στα αυτιά κάπου να μην ακούμε κοινικά ρεαλιστική. Φταίει η απουσία ενός αυστηρού πλαισίου ελέγχου, φταίει εν τέλει η απουσία κρατικής και ναι, αυτοδιοικητικής μέρας, γι' αυτό σήμερα είμαστε εδώ. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ξεκάθαροι εξ αρχής. Τα περιστατικά αυτά που τουλάχιστον ξέρω μία, εμένα, αφορούν κανονικούς ανθρώπους. Έχουμε χάσει φίλους μας, έχουμε χάσει γενείς μας. Δεν είναι ούτε ατυχήματα εντός εκτός εισαγωγικών σε τέτοια τύπου, ούτε δυστυχήματα. Θα έλεγα, και δεν φταίει αυτό η απώλεια του ανθρώπου, ότι είναι προδιαγεγραμμένα εγκλήματα σε βάρος των νέων ιδιών και του τόπου που έχουν να κάνουν με την κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί μιλάμε για ένα είδος ακύρου πολέμου στη βάση οικονομικών συμφερόντων, ο ναι, σε ένα αξιακό πλαίσιο που καθορίζεται αποκλειστικά από την επιδίωξη του κέρδους με κάθε κόστο, έστω στα πρόκειται για αυτές τις ζωές. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, εμείς ισχυριζόμαστε και γι' αυτό σου να σας καλέσαμε εδώ, ότι σημαντικές ευθύνες φέρουν ή μπορεί να έχουν οι αυτοδιοικητικές αρχές πρώτου και δευτερού βαθμού. Γιατί συστηματικά αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους, αφήνοντας λέω να διορίζεται αυτό το αίτημα που είναι σε βάρος του τόπου αξιακά, ιδεολογικά, οι ανθρώπινες ζωές είναι πάνω απ' όλα, αλλά επαναλαμβάνω με έναν ενδεδομένο σχηματισμό που είναι πλήρη κάπως από εσάς και οικονομικά. Εδώ δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον παραλληλισμό. Οι μνημονιακές πολιτικές είναι αυτές που έχουν συμβάλει και έχουν στείλει στην ανεργία στο 60% των νέων. Οι μνημονιακές πολιτικές είναι αυτές που επιδεινώνουν ανεξαίρετα όλους τους παράγοντες που αφορούν στην ειδική ασφάλεια, καθώς και τις δίκτες και τα επιμέρους παιδεία που την επηρεάζουν. Δεν μπορεί να βλέπει στην ειδική ασφάλεια δίκτυο. Δεν μπορεί να μην βλέπει ότι ναι, δεν υπήρχαν δομές και πολιτική βούληση πριν, αλλά όλο αυτό δεν χειροτερεύει όπως χειροτερεύει και την ανεργία ανάλογη των νέων ανθρώπων. Η δική μας προσέγγιση είναι εντελώς
ουσιαστικά προχωράμε με ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες όπως είναι η σημερινή, προσπαθώντας να ακούσουμε και να λάβουμε σοβαρά υπόψη φωνή πολιτών αλλά και υλικών, να αναζητήσουμε προτάσεις και λύσεις, να μην είναι αφιψηλού αλήθειες, που τις λέει η υποψήφια περιφερειάρχη, και βεβαίως επαναλαμβάνω να δώσουμε έμφαση στην επίσημη συμμετοχή των πολιτών, των συλλογικοτήτων που βλέπετε κάποιες εδώ, των πρωτοβουλειών από τα κάτω, των κάθε είδου κινημάτων. Διότι είναι βαθιά τσουμένο μέσα μου, αλλά το λέει και η διεθνή βιβλιογραφία και η διεθνή εμπειρία, ότι οτιδήποτε να εισηγηθεί κάποιο το οποίο να είναι ορθό, δεν πρόκειται να υλοποιηθεί αν δεν γίνει από τα κάτω μια ιστορία κάθε ενός και της κάθε μιας. Τι λέμε λοιπόν τώρα σε επίπεδο ουσίας, αφού σε επίπεδο μεθοδολογίας θεωρούμε ότι πρέπει από την κοινή να δουλέψουμε, ότι εμείς είμαστε υπέρ μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης, που θα έχει έμφαση επαναλαμβάνω τη μαγική λέξη, την πρόληψη, την αμέσως επόμενη μαγική λέξη, την ενημέρωση και βεβαίως την ευαισθητοποίηση. Γιατί οφείλει το δικαίωμα να είναι κοινωνικό, το δικαίωμα της ασφαλούς μετακίνησης και να είναι αδιαπραγμάτευτο από όλους μας. Όπως λέμε την ίδια στιγμή ότι η υποχρέωση του πιο ισχύου εντός πολλών εισαγωγικών στους δρόμους να προσέχει και να προστατεύει τους πιο ευάλωτους χρήστες, δηλαδή τους νέους και τους ηλικιωμένους. Επίσης, εμείς λέμε ότι απέναντι στην κουλτούρα του αυτοκινήτου που θεωρεί υποδέστερο το δικαίωμα στην ασφάλεια, προτάσουμε το μηδενικό όραμα, βάζοντας το εισαγωγικό, γιατί όσοι ξέρουν που αναφέρομαι, δηλαδή να μην υπάρχει κανένα θανατηφόρο σε εμάς στους δρόμους μας, να είναι η πρώτη φορά που μετατρέπουμε το μηδέν. Δεν πρόκειται όμως για ουτοπία, καθώς αυτή η αρχή ισχύει ενός για άλλους μεταφορές, να ζούμε τις αεροπορικές και τις θαλάσσιες, αλλά ναι, είναι μια πολύ διαφορετική λογική που πρέπει να εντοπίσει όλες τις αποφάσεις σε επίπεδο κεντρικής εξουσίας από δίκης πρώτου και δευτέρου βαθμού, σε επίπεδο περιφέρειας και δήμων, πάντα στο πλαίσιο, είναι λέξη που αγαπώ εξίσου, ενός εσπαρμούς του προγράμματος. Εμείς δεν θα το δεν το ανακαλύπτουμε, απλά διδευτικά, σε σχέση με το τι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής ή σε σχέση με το τι μπορεί να είναι άλλους συνδυασμού. Τώρα, εμείς λέμε ότι η περιφέρεια Αττικής μπορεί και οφείλει να δώσει το παράδειγμα ανελλαδικά, να παίξει ένα σπουδαίο καθοριστικό ρόλο, ένα ρόλο έπαρξης στον αγώνα για το δικαίωμα στις ασφαλείς μετακινήσεις. Και ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια χώρα όπως είναι η δική μας, όπου ο διπλασιασμός των υγειών αρχή ταυτίστηκε αυθαιρέτως με την πρώτη. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αυτό που προτείνουμε είναι να περάσει περιφέρεια Αττικής από μία λογική παθητικού παρακολουθή. Πόσες φορές έχουμε ακούσει, μα δεν είμαστε εμείς αγαπητοί. Σε μία περιφερειακή αρχή θα είναι δραστήριος παράγοντας και μεμαρευμένη. Να σημειώσω ότι δεν είναι για μας αρκετές οι τιμωρητικές λογικές, οι συναγκασμοί ή και η καταστολή, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ότι ούτε τα πολύ αυστηρά πρόστιμα, ούτε η καταστολή βοήθησε στο να θρυνούμε λιγότερους στη χώρα μας. Και το δικό μας πρόγραμμα χωρίζεται σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο. Τι λέμε βραχυπρόθεσμα, ότι βραχυπρόθεσμα μπορεί να έχουμε αύξηση της επιτήρησης της διαφάνειας και του χρονικού, διαμόρφωση αυστηρών ορίων, μη χρηματικό κιόλας, όπως είναι τα ωραία ταχύτητας αλκοόλ στο αίμα, αθλητικό και δικαστικό κοινό. Και αυτό είναι εφαρμοσμένο σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχουμε επέλεξη των υποψηφίων οδηγών, σωστή σύστημα εξέταση και ίδιο αδειών ικανότητα, θετικού ελέγχου οχημάτων για του εκμόρφου των χρηστών, συζήτηση και βελτίωση των οδηγών υπομονών. Αλλά όλα αυτά θα φαινόταν αντιπαθητικά, όπως είπα πριν από λίγο, αν δεν υπήρχε ο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για το πώ αντιλαμβανόμαστε εμεί την περιφερειακή αρχή στην περιφέρεια Αττικής, με το να θεωρούμε ότι η συμπεριφορά της ασφαλούς μετακίνησης μπορεί να επιτευχθεί από μια περιφερειακή αρχή που είναι αποφασισμένη να αλλάξει αρκετά τα δεδομένα και να προτείνει συντονισμένη, για παράδειγμα, ευθύνη ένταξη των μαθημάτων της κυκλοφοριακής αγωγής και της οδικής ασφάλειας, τα δημοτικά, γυμνάσια και ηλικία της Αττικής μέσω των διευθύνσεων πρωτομάθημης και δευτερομάθημης εκπαίδευσης και μέχρι την αναβάθμιση της τοπικών εκπαιδευτών.
τις οργανώσεις, τα πολιτικά σχήματα, να μην πιάνουμε πρώτη φορά τον προπονόμο όταν είναι να μας κόψει πρόστιμο, αλλά να τον έχουμε δει σε μια συνέχεια ενημέρωσης στο σχολείο. Τώρα, υπάρχει όμως ένα θέμα που θέλω να το απαντήσω πριν τεθεί η ερώτηση, ακόμα και αν εγώ δεν είμαι εδώ. Το ζήτημα, το χρήσιμο ζήτημα της καλλιεργάλυσης των αρμοδιοτήτων. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ναι, υπάρχει αλληλεγγύη των αρμοδιοτήτων, οι οποίοι όμως έτσι όπως τα τριάμιση τελευταία χρόνια από την υπερομαρχία διευθύνσεις απλώς μεταφέρθηκαν στην καινούργια περιφέρεια Αττικής, δημιουργήθηκαν και άλλες που έχουμε το τραγιογραφικό να υπάρχει διευθυντής, αλλά να μην έχει πάλι να συνεργαστεί. Γι' αυτό λέμε και κανένα δεν εμποδίζει ότι προτείνουμε σε επίπεδο Υπουργείου Μεταφορών τη θέση της μιας ειδικής γραμματείας οδικής ασφάλειας με αποδιότητα τη διαμόρφωση, εξειδίκευση και ένα έλεγχο στρατηγικού σχεδίου για μια μόνιμη πολιτική οδικής ασφάλειας και την ίδια στιγμή προτείνουμε στην καινούργια περιφερειακή αρχή να έχουμε τη σύσταση τμήματος οδικής ασφάλειας. Με τον τρόπο αυτό, φίλες και φίλοι, το θέμα της οδικής ασφάλειας θα τεθεί επιταρχικά αλλά και με όσο αυτονομίας στο κέντρο των προτεραιοτήτων τη δική μα περιφέρεια, όπω εμεί αντιλαμβανόμαστε την περιφέρεια Αττική. Και αυτό δεν είναι ένα ωραίο τίτλο που θα γίνει ένα άλλο γραφείο σε αυτή την πολύπλοκη περιφέρεια Αττική με τι τόσε αρμοδιότητε. Εμεί λέμε και πώ θα κάνουμε αυτό το τμήμα τη περιφέρεια. Άρα, σημειώνουμε ότι θα πρέπει να είναι ενταγμένο στι διευθύνσει μεταφορών και επικοινωνιών των περιφερειακών αναπτυχθών. Ότι θα πρέπει να συνεργάζεται σε περιφερειακό επίπεδο με όλες τις συλλογικότητες και τους φορείς που ασχολούνται με τις μεταφορές, το αυτοκίνητο και την οδική ασφάλεια, φροντίζοντας σε τοπικό επίπεδο για τη δραστική μείωση των περιστατικών. Θα πρέπει να συνεργάζεται και να συντονίζει τα αντίστοιχα γραφεία των Δήμων σε επίπεδο συλλογής, αξιολόγηση πληροφοριών και τα επικίνδυνα σημεία κουβικού δικτύου. Θα πρέπει να έχει άμεση εποπτεία όλου του συστήματος εκπαίδευσης, εξέτασης και πιστοποίησης ικανότητας των υποψήφιων οδηγών σε άμεση συνεργασία με την περιφερειακή διεύθυνση μεταφορών στη διαδικασία να διευθυνθεί και αμερόληπτη αυτή τη διεύθυνση της αναγκαλυπτονομής και εμείς την αξιοποιούμε. Να δημιουργεί πάρκα θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και βεβαίως επανέρχεται να διοργανώνει μερίδες και συνέδρια αριστοποίησης της κοινής γνώμης για το θέμα. Τώρα, θα υπάρχει και κάποια άλλη ερώτηση και ήδη βλέπω κάποια μάτια και κάποιες αποκλητήσεις, αλλά θα είστε σίγουροι ότι θα απαντηθούν. Έρχεται το ζήτημα ότι ουσιαστικά μιλάμε για δημιουργία εξυπηρέτησης ασφαλών οδικών υποδομών, πρέπει να συμπληρώνεται από απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους. Πόρους που οφείλει να δημιουργήσει η περιφέρεια και σε αυτήν την πολιτεία. Πάλι δίνω παραδείγματα για να μην νομίζετε ότι περιοριζόμαστε σε μια πρόταση δομαντική ή γραφική που δεν είναι εφικτή, δεν είναι εφαρμόσιμη, δεν είναι προσωπημένη. Και εδώ κοιτάω τους πιο ειδικούς, το παράγοντα τεχνικού ελέγχου για όλους τους κατηγορίες των χρημάτων. Εφικτό. Τα παράγοντα έκδοσης, ανανέωσης, επέκταση αδειών οδήγησης, καθώς και σε επιβαρύνσεις και την εκτύπωση, ανακύκλωση και απώλειά τους. Τα πρόστιμα της τροχιάς και της τροχιάς παραβάσεων. Τα τέλη κυκλοφορίας, τα διόδια, τα ασφαλιστικά συμβόλαια των ασφαλιστικών εταιριών, την αξιοποίηση πάσης φύσεως κονδυλίων που αφορούν την οδική ασφάλεια και διατίθεται για τη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι αλλά και του ευρωπαϊκού μας. Τώρα, σας είπα και με αυτό κλείνω όπως ξεκίνησα ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε την απόλυτη αλήθεια σε σχέση με τους ανθρωποψηφίους μας. Απλά καταφέρουμε τη δική μας, θεωρούμε, σημαντική συμβολή σε ένα κρίσιμο θέμα της οδικής ασφάλειας. Δεν έχουμε λογικές ιδιωτικοποιήσεις, γιατί φοβόμαστε στη συστροφή του δρόμου βρίσκονται και οι καταστήματα της οδικής ασφάλειας ιδιωτικά συμφέροντα. Είμαστε εναντίον των πελατειακών συναλλαγών και εναντίον μιας λογικής ψηφοφυρίας, όπου αντιμετωπίζει τους εκπροσώπους φορέων ως δεξαμενές ψηφοφόρων για τη δύναμη ζωής. Εμείς απλά, όπως οφείλαμε να κάνουμε και όπως θα ήθελαν και άλλοι πριν από εμάς, για να μην φτάσει η χώρα σε αυτή την κατάδεια, αναζητούμε τις λύσεις μέσα στην κοινωνία και την κοινωνία, με έμφαση στην αποκέντρωση των πολιτικών και στη συμμετοχή των πολιτών, γιατί είμαστε πεισμένοι και πεισμένες ότι
ασφάλεια των πιο ευάλωτων.